αστυνομικές δυνάμεις και μετά το πράσινο φως που δόθηκε για την άρση του ασύλου, όλοι βρισκόμαστε εν αναμονή εξελίξεων. Όπως μπορείτε να δείτε, και εκείνοι υπηρετούν στάση αναμονή συγκεντρωμένοι για αλληλέγγυη στους μετανάστες. Και το κλίμα βέβαια είναι τεταμένο και αναμένουμε να δούμε τι θα δούμε λίγα, γιατί στο σημείο υπάρχουν οι ισχυρότερες αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες. Θα πρέπει να πούμε, Μιχάλη, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι βλέπουμε την εικόνα από δύο διαφορετικά σημεία, και από τη Σόλωνος αλλά και από την Ακαδημία. Και πραγματικά διαπιστώνουμε αυτό που μας μεταφέρεις και εσύ, ότι η νομική σχολή είναι αποκλεισμένη, ενώ κάποιοι έχουν ήδη προλάβει να συγκεντρωθούν έξω από το χώρο της νομικής. Πρόκειται για αντιεξουσιαστές και αριστερείς, οι οποίοι από νωρίς βρίσκονταν εκεί. Είναι μια ομάδα περίπου 50 ατόμων, οι οποίοι είναι έξω από το χώρο και προσπαθούν και εκείνοι να περιφρουρήσουν, σύμφωνα με τα όσα λένε βέβαια, την απεργία πείνας και να συμπαρασταθούν στους απεργούς. Αναμένουμε εξελίξεις, καθώς οι αστυνομικοί περιμένουν απλά την ενημέρωση για να γίνει η επέμβαση. Σε περίπτωση βέβαια, πάντα λέμε, αν δεν γίνει η ομαλή αποχώρηση από το χώρο της νομικής. Αν δεν αποφασίσουν μόνοι τους να αποχωρήσουν. 37 Μιχάλη, να πάμε στο Δημήτρη τον Καραστεφάνη, να δούμε αν υπάρχει κάποια νεότερη πληροφορία, Δημήτρη, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Κρατούν στάση αναμονή. Σας είπα και νωρίτερα ότι έχουν δώσει χώρο την οδό Σόλωνος να κατέβουν όσοι θέλουν να φύγουν από τους αλλοδαπούς και ενδεχομένως να φύγουν και μαζικά. Υπάρχουν βέβαια αστυνομικοί αλλά και εισαγγελείς που μιλούν με τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στους συγκεκριμένους αλλοδαπούς μέσα στην νομική αυτό το τελευταίο τριήμερο. Αυτό που έχω μάθει είναι ότι στο Ηράκλειο και στα Χανιά της Κρήτης ήδη έχουν γίνει, γίνονται διαδηλώσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Στις 7 το απόγευμα, τώρα σε λίγη ώρα, σε μία ώρα περίπου, θα υπάρχουν. Σε λίγη ώρα, Δημήτρη, τη μία ώρα, σε μισή Δημήτρη, ώρα θα υπάρχουν διακόψω, στα Εξάρχεια. Θα σε διακόψω, θα μας πείτε τις κινητοποιήσεις που θα έχουμε. Να πάμε στην Ιωάννα Μάνδρου να δούμε από την δικαιοσύνη τι νεότερο υπάρχει, Ιωάννα. Μετά την άρση του ασύλου, γιατί είναι πλέον γεγονός η άρση του ασύλου μετά το έγγραφο των Βρετανικών Αρχών και την επιφυλακή που έχουν τεθεί οι εισαγγελικές αρχές, αυτό που πληροφορούμαστε, Λίδα, είναι ότι αυτή τη στιγμή ασκείται μια εντονότατη πίεση προκειμένου οι μετανάστες που βρίσκονται μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο να αποχωρήσουν οικειοθελώς. Δηλαδή, μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης της Βρετανίας να θέσει εφαρμογή τον νόμο για το άσυλο, ασκείται μια πίεση με την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, την επιφυλακή των εισαγγελικών αρχών, προκειμένου ίστατη προσπάθεια, προκειμένου να αποφευθεί η είσοδος των αστυνομικών δυνάμεων μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο. Αν αυτό δεν επιτευχθεί την προσεχή ώρα, αυτό είναι ένα όριο που έχουν θέσει, θα αποφασιστεί από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή είναι μια απόφαση που θα ληφθεί σε κυβερνητικό επίπεδο, η είσοδος των αστυνομικών δυνάμεων. Πάντως, η είσοδος των αστυνομικών δυνάμεων δεν πρόκειται να γίνει τώρα. Δηλαδή, δεν το είναι χρονικό περιθώριο που μας είπες, αυτή η μια ώρα, το λέμε σχηματικά μέσα στην επόμενη ώρα, ή πραγματικά έχει δοθεί ένα εντός εισαγωγικών τελεσίγραφο στους μετανάστες? Πραγματικά, αν αρχίσει η αποχώρηση, αν δουν οι αστυνομικές και οι εισαγγελικές αρχές ότι δεν υπάρχει πρόθεση αποχωρήσεως, θα ενεργήσουν διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που έχει σημασία είναι ότι εξαντλείται και το τελευταίο περιθώριο συνενετικής λύσης αυτού του προβλήματος. Ασκείται μια πίεση πολύ έντονη, μήπως και συνενετικά αποχωρήσουν. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Ιωάννα, και εσένα. Περιμένουμε και τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που μας είπες, Δημήτρη, και στην Αθήνα, έτσι. Ακόμα και τα συνθήματα. Λίδα, ήδη συγκεντρώνεται κόσμος στα προπήλαια, καθώς απαγορεύεται η κίνηση ακόμα και των πεζών να περάσουν από την Πανεπιστημίου προς την Ακαδημία. Αυτό είναι δεδομένο, να το ξέρει και ο κόσμος, να το γνωρίζει. Από την Ιπποκράτους, που είδαμε νωρίτερα τις δυνάμεις των ΜΑΤ, απαγορεύονται οι πεζοί. Δεν μιλάμε για αυτοκίνητα, έχουν κλείσει πολύ πιο πριν. Χαριλάω Τρικούπη έχω σημειώσει αρκετές οδούς, κυρίως από τα Εξάρχεια. Όλο το κέντρο της Αθήνας, γύρω από τη νομική σχολή και γύρω από τα Εξάρχεια, να ξέρουμε ότι έχει κυκλοφοριακά προβλήματα. Και υπάρχουν πολλά καλέσματα μέσω ιστοσελίδας για να κατέβουν στο κέντρο. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Θα είναι βραδιά εξελίξεων, όπως φαίνεται. Σύσσωμη εφοπλιστική οικογένεια, κυρίες και κύριοι.